η αμετανοησία. Έτσι σε μια πρώτη δόση, η αμετανοησία. Διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο συγχωρεί τας αμαρτίας. Το Πνεύμα το Άγιον είναι το ενεργούν όλα τα μυστήρια των τελετουργών, το τελετουργούν τα μυστήρια πάντα. Και συνεπώς η αμετανοησία είναι ασυγχώρητος αμαρτία. Και είναι ασυγχώρητος επειδή ο άνθρωπος δεν έχει τη διάθεση να μετανοήσει. Και την πιο μικρή αμαρτία, εάν έχει ο άνθρωπος, δύναται να θεωρηθεί ότι είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, εφόσον μένει αμετανόητος και θα μείνει ασυγχώρητος. Και τώρα επί του θέματός μας, όπως ενθυμίστε, αφού ελέγχθη εκ μέρους του ιερέως η ευχή του Ευαγγελίου, την οποία είχαμε αναλύσει όπως ενθυμίστε, και τα αναγνώσματα, αμέσως μετά έχουμε τα αναφερόμενα εις τα μετά τα αναγνώσματα, δηλαδή τα μετά το Ευαγγέλιο. Μετά από το Ιερόν Ευαγγέλιο λέγεται μία εκτενής δέησης. Ίσως θα μου πείτε ότι πρώτη φορά το ακούτε αυτό. Όσες τυχόν κυρίες κρατάτε τευχίδιον εγκόλπιον θείας λειτουργίας, θα το έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχει εκεί γραμμένο μετά από τα αναγνώσματα. Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής κτλ. Ελέησον ημάς ο Θεός κτλ. Αυτή λέγεται εκτενής και για λόγους συντομία σήμερα δεν λέγεται, ενώ κανονικά πρέπει πράγματι να λέγεται. Κάποτε ήθε ο Θεός να δώσει να γίνουν αντιληπτά μερικά πράγματα. Να αντιληφθούν και οι ψάλτε ότι δεν πρέπει να τραβούν πάρα πολύ μακριά τα ψαλόμενα και έτσι να δίδεται ο χρόνος σε άλλα ουσιώδη πράγματα τα οποία παραλείπονται. Ένα άλλο ουσιώδη σημείο είναι η μνημόνευση, όχι κατά τη μεγάλη είσοδο, αλλά η μνημόνευση αμέσως μετά από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Όταν υποθεί το εξαιρέτως Παναγία Σαχράντου, δηλαδή αφού ανέφερε τους Αγίους σε κατηγορίες ο ιερεύς, μετά αναφέρει όλος εξαιρετικός, αυτό πει εξαιρέτως, όλος εξαιρετικός αναφερόμεθα εις το όνομα της Παναγίας, μετά του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου των Αποστόλων, του Αγίου της ημέρας, και αμέσως μετά βάζουμε τα ονόματα των και κοιμημένων. Κατόπιν ενθυμούμεθα διάφορα άλλα πρόσωπα και μετά τον Επίσκοπο, αφού μάλιστα θα πούμε εν πρώτης μνήστη Κύριε πάνω απ' όλους, να θυμηθείς Κύριε τον Επίσκοπο, μνήστη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Και κατόπιν πάλι κάνουμε μνημόνευση της πόλης στην οποία κατοικούμε ή της μονής ανέμονη, των ανθρώπων της πόλεως, των ανθρώπων που εργάζονται μέσα στην εκκλησία κτλ. Εκεί είναι ένας θαυμάσιος, μια θαυμασία θέσης δια μνημόνευση. Θα έλεγα η κατεξοχήν θέσης, πρώτη καταξίαν, δευτέρα κατά σειρά, μετά από την προσκομιδή, την πρόθεση. Δύο είναι οι θέσεις που μπορούμε να μνημονεύσουμε, στην πρόθεση και την ώρα εκείνη μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, με την εξής μόνο διάκριση, αν το θέλετε. Εις την προσκομιδή μνημονεύουμε πρώτα τους ζώντας και μετά τους και κοιμημένους, εις δε την ώρα εκείνη μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, πρώτα τους και κοιμημένους και μετά τους ζώντας. Θα το ξαναπούμε αυτό όταν θα φτάσουμε στην οικία θέση. Ωστόσο τώρα η εκτενής, σας είπα, ήθε να υπάρχει αυτός ο χρόνος να λέγεται. Σας βεβαιώνω με ρολόι λέγοντας όλες τις ευχές, η λειτουργία δεν κρατάει παραπάνω από 1 ώρα και 5 λεπτά, 1 ώρα 10 λεπτά, με όλες τις ευχές εκ φόνο. Σας βεβαιώνω οι ψάλτε είναι εκείνοι που ρίχνουν όλο το βάρος εκεί σε πολλά μακρά μέλη και μας τρώνε την ώρα, όπως ακριβώς και το βάρος πίπτει στον όρθρον. Δυστυχώς θέλουν εκεί να κάνουν και λίγο επίδειξη ψάλτε, μας τρώνε τον χρόνο και κατόπιν μένει πολύ λίγος για τη Θεία Λειτουργία και εκεί δυστυχώς τρέχουμε πολλάκις. Εις αυτή την εκτενή γίνεται μνήα διαφόρων προσώπων, του Επισκόπου πάλι, των ευσεβών χριστιανών, της εκκλησιαστικής επαρχίας, παντός του κλήρου, του λαού, των κοπιόντων, ψαλόντων,
μέσα στο ναό κλπ. Και καταλήγει αυτή η εκτενής με μια ευχή η οποία επικαλείται το έλεος του Θεού και η οποία ευχή απολύγει όπως πάντοτε εις μίαν δοξολογία τριαδική ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και τα λοιπά. Αφού υποθεί και η ευχή η εκτενής και η ευχή η ανάλογος, αμέσως μετά, αγαπητοί μου, προχωρούμε δια τη μεγάλη στιγμή, δια τη μεγάλη θυσία. Όλα βαίνουν προς τα εκεί. Όμως μέσα στο ναό υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να φύγουν και θέση δεν έχουν μέσα εις αυτόν κατά την μεγάλη στιγμή της φρικτής θυσίας. Είναι οι κατηχούμενοι. Σήμερα κατηχουμένους δεν έχουμε. Εν τούτης, αν λίγο το προσέξουμε το θέμα, θα δούμε ότι και σήμερα έχουμε κατηχουμένους, έστω και κατά έναν τρόπο ανακόλουθον. Οι κατηχούμενοι στην αρχαία εκκλησία ή το η τάξη εκείνη των υποψηφίων χριστιανών, οι οποίοι υφίσταντο μία δοκιμασία και έπρεπε να κατηχηθούν το λιγότερο 3 ολόκληρα χρόνια να αποκτήσουν σαφή γνώση της πίστεως, να δοκιμαστεί η πίστη των και η επιθυμία των να βαπτιστούν και να γίνουν χριστιανοί. Σας υπενθυμίζω τον Άγιο Κύριλο που αποτείνεται προς τους κατηχουμένους, αν ενθυμίστε στις πρώτες κατηχήσεις πέρσι πρόπερσι, που έλεγε προσέξτε καλά, εάν κάποιος έρχεται όχι με καθαρή συνείδηση, από περιέργεια να παρακολουθήσει τι ακριβώς εμείς λέμε εδώ, να φύγει, διότι θα αμαρτήσει πολύ σοβαρά απέναντι στον Θεό, θα τον τιμωρήσει πολύ ο Θεός. Είναι πολύ συχνές οι προτροπές του Αγίου Κυρίλου. Τόση προσοχή έδιδε, αγαπητοί μου, η Εκκλησία εις το θέμα των πιστών της. Δεν ήθελε να εισαγάγει νέα μέλη στην Εκκλησία τα οποία θα ήσαν ακατάρτιστα και ακατάλληλα, διότι η ζημία θα ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Έπρεπε να δοκιμαστούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, να τους στερήσουμε τη Θεία Λειτουργία, και ναι και όχι. Μέχρι σε ενός βαθμού θα έπρεπε οπωσδήποτε να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία, να πάρουν κάτι, να ωφεληθούν, αλλά κατά τη διάρκεια της φρικτής θυσίας έπρεπε οπωσδήποτε να αποχωρήσουν. Ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί έπρεπε να φύγουν? Μήπως υπήρχε τίποτε το αθέμητον το οποίο δεν θα θέλαμε εμείς να το δουν αυτοί, ή κάποιο ασθενές σημείο που ενδεχομένως θα τους έκανε να μην γίνουν μετά πιστοί και βαπτιστούν? Όχι. Αλλά δεν θα μπορούσαν να αντιληφθούν και να αντέξουν εις το μεγάλο γεγονός της ενανθρωπίσεως εν μυστηρίων. Δηλαδή, ήτο ακόμη ασθενή τα μάτια της ψυχής των διανατενήσουν το μεγάλο αυτό μυστήριο. Έπρεπε περισσότερον και περισσότερον να καταρτιστούν για να μπορέσουν να το καταλάβουν, να το αφομοιώσουν και να μην το αποβάλουν. Είναι ό,τι ακριβώς είχε πει και ο Κύριος σε σχέση με εκείνους οι οποίοι ήσαν ακατάλληλοι να δεχθούν τους μαργαρίτας της πίστεως και των μυστηρίων του Θεού, διότι λέγει όταν αποκαλύψετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού σε ανθρώπους ακαταρτίστους, ανθρώπους που δεν έχουν μέσα τους τίποτε, τότε είναι σαν να ρίχνει κανείς μαργαριτάρια εις τους χείρους, οι οποίοι χείροι δοκιμάζοντας, νομίζοντας ότι είναι βαλανίδια τα μαργαριτάρια και βλέποντας ότι δεν είναι βαλανίδια και ότι δεν τρώγονται και ότι είναι πέτρες, τότε λέγει θα ποδοπατήσουν τα μαργαριτάρια εις το έδαφος από θυμό και θα στραφούν και θα σας κλωτσίσουν.
Δηλαδή ήθελα να πει, μη πετάξετε την πολύτιμη διδασκαλία μου στα μάτια των απίστων όταν δεν είναι σε θέση να την δεχθούν. Έτσι και εδώ, αγαπητοί μου, τώρα πώς βρισκόμεθα? Αν πραγματικά ήρθε το κάποιος και μας έκανε μία ανάπτυξη βαθία νηπτικής θεολογίας, οράσεων θείων κλπ, να είστε σίγουροι, όλοι μας θα είχαμε να λέμε ότι τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει αυτός ο άνθρωπος, μήπως δεν είναι καλά. Διότι για να μπορέσουν τα μάτια της ψυχής να δουν το φως του Θεού, το φως της δόξης του Θεού, πρέπει να έχουν γυμναστεί, πρέπει να είναι κατάλληλα για να αντιληφθούν τη δόξα του Θεού. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που έπρεπε οπωσδήποτε οι κατηχούμενοι να φύγουν. Αλλά πριν φύγουν, έπρεπε για αυτούς να υποθεί μια ευχή. Σκεφτείτε την περίπτωση ότι οι άνθρωποι αυτοί, ναι μεν ακόμη ακατάρτιστοι, αλλά είχαν τον πόθο να βαπτιστούν και να γίνουν μέλη της Εκκλησίας. Τι σπαραγμός καρδίας πρέπει να υπήρχε όταν ο διάκονος έλεγε ότι έπρεπε οι κατηχούμενοι να εξέλθουν, να φύγουν. Να φύγεις τους άλλους μέσα στην Εκκλησία και να φεύγεις. Προσπαθήστε να μεταφερθούμε στη θέση τη δική του. Είναι όντως κάτι που θα προκαλούσε πόνο ψυχής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να μην φύγουν έτσι, ο ιερεύς καλεί και τους κατηχούμενους, μα και τους πιστούς μαζί, να προσευχηθούν υπέρ των κατηχουμένων, ώστε να φύγουν με μια ελπίδα ότι δεν φεύγουν γιατί δεν γίνονται δεκτοί, αλλά γιατί ακόμη δεν έφτασαν εκεί που έπρεπε να φτάσουν, και ότι από στιγμή σε στιγμή αναμένεται ο καταρτισμός των, για να εισέλθουν και αυτοί μέσα στην Εκκλησία του Θεού και να γίνουν μέλη της. Η αιτία της ευχής είναι αυτή, αλλά είναι ακόμη και κάτι άλλο. Όταν οι κατηχούμενοι έπρεπε να αρτιωθούν και να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, τούτο θα ήταν μία δόξα του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και τελειώνει έτσι: είναι και αυτοί οι κατηχούμενοι συνημήν μαζί με μας, δοξάσωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, για να δοξάσουν το μεγαλοπρεπές και πάντημον όνομά σου, δηλαδή η δόξα του Θεού. Αλλά ας τη δούμε λίγο την ευχή. Κύριε ο Θεός ημών, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια την σωτηρίαν των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήλας των μονογενείς σου Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους, τους υποκεκλικότασι των εαυτών αρχένα. Έχουν σκύψει το κεφάλι τους και τώρα προσεύχονται σε σένα. Επίβλεψες αυτούς και καταξίωσον αυτούς να τους αξιώσεις εν καιρό ευθέτω, τον κατάλληλο καιρό του λουτρού της παλιγγενεσίας, του βαπτίσματος δηλαδή, της αφέσεως των αμαρτιών, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους με το βάπτισμα, και του ενδύματος της αυθαρσίας, και να ντυθούν πάλι το ένδυμα της αυθαρσίας, το οποίο παρέχει το βάπτισμά σου. Ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, να τους ενώσεις με την Αγία σου και Καθολική, η οποία είναι Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και να τους συγκαταρρυθμίσεις και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πίμνη, μαζί με την εκλεκτή σου πίμνη την οποία αποτελούν οι πιστοί. Είναι ώστε και αυτοί συνημήν, αυτοί μαζί με μας, όλοι μαζί να δοξάζουμε το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Ενώ ετοιμάζεται ο ιερεύς να πει αυτήν την ευχή, γίνεται μια πρόσκληση για αυτή την ευχή, και αυτή η πρόσκληση είναι προς τους κατηχουμένους και προς τους πιστούς. Γίνεται εκ μέρους του διακόνου: εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο,
Αυτά τα κατηχούμενα λέγονται πρώτης μεγάλης εβδομάδος κατά τας προηγιασμένας λειτουργίας. Τότε λέγονται εκφώνος, θα ενθυμίστε. Ευχηθείτε, προσευχηθείτε οι κατηχούμενοι στον Κύριον. Στρέφεται προς τους πιστούς. Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν. Να δεηθούμε οι πιστοί για τους κατηχουμένους. Ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει. Να τους ελεήσει ο Κύριος. Κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία. Τρεις βαθμίδες φάσεις τις οποίες πρέπει οι κατηχούμενοι να περάσουν για να γίνουν πιστοί. Τόσο η ευχή όσο και η προτροπή την οποία εξαγγέλει ο διάκονος λέγει: είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Να τους κατηχήσει των λόγων της αληθείας. Η κατήχηση, το πρώτο πράγμα είναι η κατήχηση. Προκειμένου ένας άνθρωπος να μπει μέσα στην εκκλησία, πρέπει να ξέρει τα της πίστεως. Είναι κάτι που ιδιαιτέρως ενδιαφέρει την χριστιανική πίστη. Ίσως άλλες θρησκείες δεν μας ενδιαφέρει. Να μην ενδιαφέροντο εάν ο πιστός θα ήξερε ή δεν θα ήξερε εκείνα τα οποία θα του προσεφέροντο. Αλλά εις την χριστιανική πίστη ο υποψήφιος πιστός πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει το περιεχόμενο της πίστεως. Και μάλιστα μετά ακριβίας. Προς τούτο χρειάζεται κατήχηση. Σήμερα υπάρχει ο νηπιοβαπτισμός. Όλοι μας είμεθα βαπτισμένοι, είμεθα πιστοί, όχι κατηχούμενοι. Εν τούτης, δυστυχώς, είμαστε ακατήχητοι. Τουλάχιστον, η Εκκλησία να αναλάβει το έργο της κατηχήσεως ανακολούθως, προθύστερα, τι να κάνουμε. Αλλά οι πιστοί μας άραγε θα κατανοήσουν ότι πρέπει να έρχονται δια να συμπληρώσουν την κατήχηση η οποία τους λείπει. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πρέπει ιδιαιτέρως να το προσέξουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε την κατήχηση την οποία μας προσφέρει η Εκκλησία. Δεν είναι δηλαδή η ακρόαση του Λόγου του Θεού ένα είδος χόμπι, να χρησιμοποιήσω μια σύγχρονη λέξη, ένα είδος σπορ, ένα είδος πολυτελείας, που εάν δεν πάω να ακούσω και μια ομιλία δεν θα έχει και πολύ σημασία. Μην ξεχνάμε ότι η κατήχηση δεν τύχαμε και οφείλουμε σε όλη μας τη ζωή, δυστυχώς θα το πούμε αυτό, σε όλη μας τη ζωή να υφιστάμεθα αυτή τη διαρκή κατήχηση εκ μέρους της Εκκλησίας. Προσέξτε, είμεθα υποχρεωμένοι. Πρέπει να ακούμε τι προσφέρει ο Λόγος του Θεού υποχρεωτικά, να τον ακούμε υποχρεωτικά. Αλλά είναι ακόμη κάτι, ότι εδώ λέγει ο Κύριος κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Γιατί λέγει ο Κύριος και όχι οι κατηχητέ? Η Εκκλησία είχε κατηχητάς την παλιά εποχή και διδοκίμους κατηχητάς. Βέβαια σήμερα οι κατηχητέ που έχουμε στα παιδιά ίσως να μην έχουμε πολλές απαιτήσεις, αλλά ο κατηχητής στην αρχαία Εκκλησία ήταν ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό. Καταρχάς είχε ειδική ευχή από την Εκκλησία. Ήταν κατώτερος κληρικός, έτσι λέγονται αυτά όλα τα αξιώματα, κατώτερη κληρική, και είχε ιδιαίτεραν μόρφωση και παιδεία χριστιανική. Αν είχε και απ' έξω θύρα, δεν θα λέγαμε παιδεία, μόρφωση, τόσο το καλύτερο. Αλλά κυρίως είχε λιπαράν, πλουσία γνώση της Αγίας Γραφής, ακριβώς για να είναι σε θέση να κατηχήσει τους πιστούς, τους υποψηφίους πιστούς. Αλλά σας ερωτώ, γιατί εδώ λέγει να κατηχήσει ο Κύριος αυτούς? Στην πραγματικότητα, αγαπητοί μου, ο πρώτος και Κύριος και μέγας κατηχητής είναι αυτός ο Χριστός. Όταν κρατώ το Ευαγγέλιο στα χέρια μου εγώ ως κατηχητής άνθρωπος, ερμηνεύω εκείνα που ο μεγάλος κατηχητής είπε και που ό,τι θα διδάξουμε
δεν είναι κάτι δικό μας, είναι του Ιησού Χριστού, εκείνος ο οποίος ήλθε και δίδαξε στον κόσμο αυτόν. Αν θέλετε ακόμη κάτι άλλο, το λέγαμε την περασμένη φορά, ότι τις καρδιές δεν τις ανοίγουν οι άνθρωποι ομιλούντες, ούτε με ρητορίες, ούτε με ωραίες λέξεις, ούτε με σχήματα, ούτε με συγκινήσεις και συναισθηματισμούς. Τις καρδιές τις ανοίγει το Πνεύμα του Θεού, τις ανοίγει αυτός ο Θεός. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο παρακαλούμε τον Θεό να κατηχήσει αυτός τους υποψηφίους κατηχητάς, κατηχουμένους, για να γίνουν και πιστοί. Ένα δεύτερο σκαλοπάτι, μια δεύτερη φάση. Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Μέσα στην κατήχηση πρέπει να γίνει αυτή η αποκάλυψη του Ευαγγελίου. Πώς θα γίνει αυτή η αποκάλυψη? Όση μόρφωση και αν έχουμε, όσο και αν προσπαθήσουμε, ετυμολογικός, γραμματικός, ιστορικός, φιλοσοφικός, θεολογικός, να αναλύσουμε μία λέξη, μία πρόταση, ένα χωρίο της Αγίας Γραφής, το Ευαγγέλιο θα είναι, αγαπητοί μου, δίπλο κλειδαμπαρωμένο εις της καρδίας. Δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Ο Χριστός αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο εις της καρδιές. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός ο ίδιος. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Και για να καταλάβουν οι άλλοι το Ευαγγέλιο, πρέπει να αποκαλυφθεί αυτός ο Χριστός μέσα στις καρδιές. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και η αποκάλυψη του Ευαγγελίου γίνεται κατά τη διάρκεια της κατηχήσεως. Όταν ο Απόστολος Πέτρος εκλήθη να κατηχήσει εκείνο των εκατόνταρχων των Κορνήλιων και έφτασε στο σπίτι του, ο οποίος είχε δει και ένα σχετικό όραμα να καλέσει τον Πέτρον, άγγελος Κυρίου είχε εμφανιστεί και του είπε να καλέσει τον Πέτρον για να τον κατηχήσει και αυτόν και την οικογένειά του. Ο Κορνήλιος είχε καλέσει όλους τους φίλους του και τους γνωστούς του, που ήταν καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Το σπίτι ήταν γεμάτο μέσα όταν έφτασε ο Απόστολος Πέτρος. Υπήρχαν πολλές φιλοφρονήσεις και συγκινήσεις εκ μέρους αυτών των ανθρώπων προς τον Απόστολο Πέτρο. Εγωνάτησαν τον προσκυνήσουν. Ο Απόστολος Πέτρος τους είπε, και εγώ άνθρωπος σαν και εσάς είμαι, μη με προσκυνάτε. Έδειξαν τόση αγάπη, τόσο ενθουσιασμό. Και όταν ο Απόστολος Πέτρος άρχισε να τους κατηχεί, η πρώτη φάση, αντελήφθη ότι επέπεσε το Πνεύμα το Άγιον επάνω εις αυτούς και άρχισαν να λαλούν γλώσσες ξένες και να κατανοούν το Ευαγγέλιο και να δείχνουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό κατά έναν καταπληκτικό τρόπο. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Απόστολος Πέτρος. Κατόπιν θα ακούσουμε τον Απόστολο Πέτρο να λέγει, απολογούμενος εις τους άλλους, τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι πήγε σε ένα σπίτι ειδωλολάτρου για να προσφέρει το Ευαγγέλιο, και τους είπε, αγαπητοί μου, εκεί που τους μιλούσα, τους κατηχούσα, επέπεσε το Πνεύμα το Άγιον και έγινε σε αυτούς ό,τι έγινε και σε εμάς την ημέρα της Πεντηκοστής. Και εγώ ποιος είμαι εκείνος ο οποίος θα εμποδίσω το Πνεύμα το Άγιον από του να κάνει αυτό που θέλει? Βλέπετε ότι αυτό το δεύτερον, η αποκάλυψη του Ευαγγελίου, είναι πάλι έργο αυτού του Θεού. Και πάμε στην τρίτη φάση. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Όταν θα γίνει κατήχηση, εν συνεχεία η αποκάλυψη του Ευαγγελίου, τότε βεβαίως έχουμε τους έτοιμους ανθρώπους, εκείνους που πια είναι καταρτισμένοι για να γίνουν πιστοί. Τώρα λέγει αυτούς να τους ενώσεις, Κύριε. Ως να ήταν κάτι ξεκρέμαστα πράγματα, ξεκρέμαστοι άνθρωποι, ενώ η ένωση είναι εδώ μες στην Εκκλησία. Φέρε, Κύριε, αυτούς να τους ενώσεις με τη μία σου, Αγία σου, Καθολική σου και Αποστολική σου Εκκλησία. Να γίνουν και αυτοί πιστοί. Βλέπετε, παρακαλώ, ποιες είναι οι βαθμίδες για να γίνει κανείς πιστός? Κατήχησης, αποκάλυψης του Ευαγγελίου στις καρδιές, είναι η κατανόηση του Ευαγγελίου. Το να πεις, ο Χριστός είναι Θεός,
Το νιώθω. Ο Χριστός είναι Θεός. Το νιώθω. Είναι αποκάλυψη. Και κατόπιν έτοιμος να ενωθείς με την Εκκλησία και να έχεις όλα τα αγαθά της Εκκλησίας, που είναι η ταμιούχος όλων των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Και έρχεται μετά εκείνη η συγκλονιστική ώρα. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι από εσάς μια φωνή. Κάποτε όταν ήταν περισσότεροι διάκονοι, μπορούσαν 2, 3, 4 διάκονοι να βγουν μέσα στην εκκλησία και να φωνάζουν, όχι από την ωραία πύλη, μέσα στους πιστούς. Οι διάκονοι, γι' αυτό και βγαίνει διάκονος και λέει απ' έξω τα ειρηνικά. Η θέση του διακόνου ήταν και μέσα στο ιερό, αλλά και έξω εις των λαών. Κυκλοφορούσαν μέσα στο ναό οι διάκονοι. Διέσχιζαν λοιπόν το πλήθος των πιστών και έλεγαν ότι όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι είσαστε κατηχούμενοι φύγετε. Προέλθετε, φύγετε. Οι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι να φύγετε. Τρίτη φορά, όσοι είσαστε κατηχούμενοι να φύγετε. Τετάρτη φορά, μύτης των κατηχουμένων, κανείς να μην μείνει από τους κατηχουμένους. Φαντάζεστε τώρα εδώ πώς πρέπει να αισθάνονται, όπως λέγαμε και προηγουμένως, οι άνθρωποι αυτοί. Καλοπροαίρετοι άμα ήσαν άνθρωποι με ευγενή ψυχή, που άρχισε να καλλιεργείται αυτή η ψυχή, και όμως έπρεπε να φύγουν. Και έφευγαν και παρακαλούσαν τους άλλους τους πιστούς που έμεναν: παρακαλέστε τον Θεό γρήγορα και εμάς να μας αξιώσει να βαπτιστούμε και να γίνουμε πιστοί. Πού εκείνες οι ωραίες, οι παλιές, οι δοξασμένες ημέρες, αγαπητοί μου, της Εκκλησίας μας, που σήμερα λέμε εις τους πιστούς να τους παρακαλούμε να έρθουν στην Εκκλησία, στους πιστούς, και να τους τραβάμε να έρθουν στην Εκκλησία και τεχνάσματα να μετερχόμεθα διά να τους καταφέρομε να έλθουν στην Εκκλησία. Ω παρακμή πνευματική, αγαπητοί μου, είμεθα άξιοι δακρύων. Μία μικρή σημείωση. Σήμερα μπορούμε να λέμε τα κατηχούμενα. Μάλιστα. Έστω και αν για μια στιγμή δεν έχουμε κατηχουμένους μέσα στο ναό, έχουμε όμως κατηχουμένους, θα έλεγαμε, κάπου στον κόσμο. Υπάρχουν κατηχούμενοι που ακόμη δεν βαπτίστηκαν. Μα στην Αφρική, μα στην Ασία, μα στην Αμερική. Πάντως έχουμε κατηχουμένους. Και ακόμη κάτι άλλο. Και εμείς είμαστε θα κατηχούμενοι, έστω και ανακολούθως. Συνεπώς, παρακαλούμε τον Θεό όχι πλέον να μας ενώσει εμάς με την Εκκλησία του, διότι είμαστε ενωμένοι με τον νήπιο βαπτισμό που έχουμε, αλλά τουλάχιστον να μας κατηχήσει τον λόγο της αληθείας του και να μας αποκαλύψει το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του. Αφού φύγουν οι κατηχούμενοι, πλέον ο ναός διατίθεται μόνο για τους πιστούς. Έχουν μείνει οι πιστοί. Και τώρα ο ιερεύς, ο διάκονος, θα πει όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Όσοι έχετε μείνει εσείς εδώ και είσαστε πιστοί, ακόμη και ακόμη με ειρήνη να δεηθούμε του Κυρίου. Και λέγει δύο ευχές ο ιερεύς. Οι λεγόμενες, τουλάχιστον σήμερα, γιατί υπέστησαν μία αλλαγή μέσα στην πάροδο των ετών, των αιώνων, τουλάχιστον σήμερα, οι λεγόμενες πρώτη ευχή των πιστών και δευτέρα ευχή των πιστών. Η πρώτη ευχή των πιστών είναι η εξής: ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε και νυν το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρει συνδεήσεις και εικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού σου. Και ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμει του πνεύματός σου του Αγίου,
ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρία της συνειδησιος ημών, επικαλείστεσαι εν παντί καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ήλεος ημίν εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Καταρχάς, αναπέμπεται, όπως είδατε από την ευχή, μία ευχαριστία προς τον Θεό. Ευχαριστούμεν Συ Κύριο Θεός των δυνάμεων. Η πρώτη ευχή του όρθρου που λέγεται «Άμα τη ενάρξη του εξαψάλμου εκ μέρους των πιστών», εκ μέρους των πιστών, του λαού, του ψάλτου, αρχίζει με το «Ευχαριστούμε». Η πρώτη ευχή, «Ευχαριστούμε». Αυτή η ευχαριστία είναι ένα τόσο μεγάλο γεγονός για την ευγενή ψυχή, να ευχαριστεί το Θεό. Έκανα μια σκέψη. Χθες μου συνέβη αυτό και όχι για πρώτη φορά. Εξυπηρέτησα κάποιον άνθρωπο σε κάτι. Δεν μου είπε ευχαριστώ. Και ρωτώ τον εαυτό μου, θα επερίμενες να σου πει ευχαριστώ? Και απήντησα, μάλιστα, θα επερίμενα να μου πει ευχαριστώ. Γιατί? Δεν είναι κάπως εγωισμός να πει κανείς αυτό το μάλιστα που είπα? Μάλιστα, θα επερίμενα να μου πει ευχαριστώ. Αγαπητοί μου, ο Χριστός δεν παρεπονέθη ανεμνενιστικός ή διψασμένος. Ούτε ακόμη εάν τον έδιωξαν από την πόλη των Γεργεσινή ή δεν ξέρω τι άλλο να υπέστη, αλλά παρεπονέθη όταν εθεράπευσε τους 10 λεπρούς και δεν γύρισαν οι 9 να του πούν το ευχαριστώ. Αγαπητοί μου, το ευχαριστώ είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ ο άνθρωπος δεν θα έλεγα ποτέ στον άλλον μπράβο και δεν μου είπες και ευχαριστώ. Ή εκείνο το άλλο να μην εισηκακεί κανείς και να το θυμηθεί δηλαδή με κάποια κακία, και όταν θα έρθει κάποιος καιρός να του πει, θυμάσαι τότε που σου έκανα εκείνο εκεί, ούτε ευχαριστώ δεν μου είπες. Δι' όνομα του Θεού. Ήταν σχήμα λόγου αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ναι, το ήθελα το ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι το ευχαριστώ μας δεν πρέπει να λείπει ποτέ. Το θέλει και ο Θεός, το απαιτεί, όχι το θέλει, το απαιτεί. Λέγει ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 πού? Δεν μπόρεσαν να γυρίσουν πίσω, να δώσουν δόξα εις τον Θεό. Λοιπόν, το ευχαριστώ το θέλει και ο Θεός, το απαιτεί, σας είπα, το θέλουν και οι άνθρωποι και το απαιτούν. Πέστε μου σας παρακαλώ, σας κακοφάνηκε άμα δεν σας είπαν ευχαριστώ? Όταν σας είπαν ευχαριστώ για κάτι που κάνατε, δείξατε πιο πολύ την όρεξη να βοηθήσετε εκείνον που σας είπε το ευχαριστώ και να έχει πολλαπλήν την ευεργεσία από ό,τι αρχικώς. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον Θεό. Και συνέβη με τους 10 λεπρούς. Επήραν τον καθαρισμό της λέπρας του σώματος. Ο 10ος που γύρισε και ο Σαμαρίτης επήρε και τον καθαρισμό της ψυχής, της λέπρας από την ψυχή του. Διότι τι του είπε ο Χριστός? Η πίστη σου σέσωσε. Πήγε. Γύρισες πίσω να πεις το ευχαριστώ σου, με άλλα λόγια. Τώρα είσαι καθαρός και στην ψυχή. Γιατί απειλάγεις από το ρήπο της ψυχής σου, επειδή αισθάνθεις την ευγνωμοσύνη σου προς τον Θεό. Μεγάλη υπόθεση. Σας παρακαλώ πολύ. Εκείνη η προτροπή, εντολή. Προτροπή, εντολή του Αποστόλου Παύλου, ευχάριστοι γίνεστε, ευγνώμονες γίνεστε, να ευχαριστείτε τον Θεό διαρκώς, συνεχώς να ευχαριστείτε τον Θεό. Να μην λείπει ποτέ από το στόμα μας. Και το Θεό και τους ανθρώπους. Παρακαλώ, και το Θεό και τους ανθρώπους. Χαίρεσε καμιά φορά, επιτραπεί το μη. Στην εξομολόγηση φεύγει κάποιος και σου λέει, Πάτερ μου, σας ευχαριστώ πολύ. Τι σου έκανα εγώ για να μου πεις εμένα ευχαριστώ? Σου λέει ευχαριστώ. Λες μια συμβουλή και σου λέει ευχαριστώ πολύ. Το χαίρεσαι. Το χαίρεσαι. Είναι σαν την όμορφη μέρα το ευχαριστώ στα χείλη του άλλου ανθρώπου. Ίσως να με δικαιώνεται. Να λοιπόν και αυτή τώρα η ευχή αρχίζει με το ευχαριστούμενση. Και όταν το λέμε, πρέπει να το λέμε
εκ βαθέων. Σε ευχαριστούμε λοιπόν που μας κατηξίωσες. Τι? Παραστήνε και νύν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο. Να σταθούμε και τώρα πάλι μπροστά εις το Άγιό Σου θυσιαστήριο. Η στιγμή είναι μεγάλη. Η στάγια των Αγίων δεν εισήρχε το παρά μόνο ο αρχιερεύς. Και αυτός στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτός μια φορά το χρόνο, και όχι χωρίς αίματος ζώων, αλλά με αίμα εκ των θυσιών, προς εξηλαίωση τόσο των ειδικών του αμαρτημάτων όσο και των αμαρτημάτων του λαού. Ερωτούμε, όταν τώρα ζητούμε από τον Θεό, καταρχάς τον ευχαριστούμε γιατί μας καταξιώνει να σταθούμε πρώτου θυσιαστηρίου του, και θα του ζητήσουμε άλλα πράγματα παρακάτω. Σας ερωτώ, ποια σύγκριση μπορεί να υπάρχει μεταξύ εικονίζοντος και εικονιζομένου, μεταξύ τύπου και πρωτοτύπου, αίμα ζώων και αίμα θεανθρώπου? Υπάρχει σύνδεση. Και όμως εκεί ο αρχιερεύς έμπαινε μόνος του και μια φορά το χρόνο. Τώρα ανοίγει πλέον ο ουρανός και όλοι οι πιστοί είναι πρωτοφρικτού θυσιαστηρίου. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο άνοιγμα του Θεού προς τους ανθρώπους. Γιατί εκεί ο Θεός είπε κανείς να μην μπει μέσα στα Άγια των Αγίων, εδώ πάλι ο Θεός μας κυκλώνει τους πιστούς του, τους πιστούς της Καινής Πια Διαθήκης, μας κυκλώνει γύρω από το Ιερό του Θυσιαστήριο. Γι' αυτό ακριβώς πώς να εκφράσει κανείς την ευγνωμοσύνη του στον Θεό? Δεν μένει παρά αυτό το ευχαριστώ. Όσο βαθύτερη επίγνωση έχω των δωρεών του Θεού, τόσο πιο βαθύ είναι και το ευχαριστώ μας. Εν συνεχεία ζητάει ο ιερεύς, όπως κατασταθεί ο ίδιος άξιος προσφοράς δεήσεων, οικεσιών, ακόμη και αυτής της ανεμάχου θυσίας, αλλά και ακόμη να ικανωθεί να υπηρετήσει ό,τι άλλο παρακάτω θα υπηρετήσει, όπως και ο λαός το ίδιο. Και έτσι ιδίως ο ιερεύς να έχει καθαρή τη συνείδησή του, να προσφέρει την υψίστη θυσία, να την προσφέρει δε πάντοτε αυτή την υψίστη θυσία, εν παντή καιρό και τόπο. Και τέλος καταλήγει στην δοξολογία πάλι την τριαδική, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Προσέξτε, γιατί σε σένα ανήκει κάθε δόξα τιμή και προσκύνησης. Θα σας διαβάσω επιλέξει τη γράφει ο Καβάσιλας πάνω σε αυτήν την ακροτελεύτιον δοξολογία. Πάντα λέγει εις δόξαν Θεού ποιείτε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Τούτο ημιν έστω σκοπός πανταχού, τον Θεόν δοξάζεστε. Ο σκοπός, λέγει, ο σκοπός παντού θα είναι αυτός για εσάς, το να δοξάζετε πάντοτε ο Θεός. Δια τούτο την εκκλησία λευρύσεις, τις δόξεις του Θεού φροντίζουσαν πανταχού. Γι' αυτό θα βρεις, λέει, την εκκλησία παντού να φροντίζει για τη δόξα του Θεού. Και τούτάνο και κάτω βόσαν το ρήμα. Και τούτάνο, τούτο άνω δηλαδή, και τούτο κάτω βόσα το ρήμα. Δηλαδή το δόξα, το ευχαριστώ, τη δόξα, τη δοξολογία. Και οι άγγελοι επάνω στον ουρανό με άλλα λόγια δόξα να πέμπουν, και οι άνθρωποι κάτω δόξα να πέμπουν. Και ταύτην διαπάντων υμνούσαν, και πάντα αυτήν ηγουμένην, και προς ταύτην πάντα ποιούσαν τας ευχάς, τας δεήσεις, τας μοιήσεις, τας παρενέσεις πανιερών. Τι κάνει η Εκκλησία? Αγιασμούς, λειτουργίες, δοξολογίες, όρθρους, εσπερινούς. Τι κάνει? Ό,τι ιερό, ό,τι άγιο, ό,τι προσφέρει η Εκκλησία. Ύψο μας σηκώνει, ευχέλαιο κάνει, μυστήριο κάνει, ό,τι κάνει. Όλα ένα σκοπό έχουν, να δοξάζεται παντού και πάντοτε ο Θεός.
Είναι μια όμορφη σκέψη αυτή, τοποθέτηση του Καβάσιλα. Πολύ σωστή φυσικά. Ακολουθεί, αγαπητοί μου, εν συνεχεία η Δευτέρα Ευχή. Αλλά πέρασε η ώρα. Πέρασε η ώρα και θα πρέπει να σταματήσω εδώ. Η Δευτέρα Ευχή έχει πλούτο ενιών. Όταν θα επανέλθουμε, τούτο μόνο σας λέγω, έχει ένα σημείο που λέγει «Μεταφόβου και αγάπης λατρεύειν συ, συ λατρεύειν». Τα σε λατρεύουν οι πιστοί, λέγει, «Μεταφόβου και αγάπης». Θα μείνουμε πολύ πάνω σε αυτό το «φόβος και αγάπη». Το ένα διώχνει, ο φόβος διώχνει και η αγάπη έλκει. Τι γίνεται μέσα σε αυτό το χώρο της απόσεως και της έλξεως? Είναι δηλαδή ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο εις τη Δευτέρα Ευχή των Πιστών. Όμως επειδή η ώρα παρήλθε, είναι δε και το τελευταίο μας θέμα, το κατά Δευτέρα τελευταίο θέμα, το πρώτον εορτών. Πρώτο ο Θεός, θα επανέλθουμε, αγαπητοί μου, την 8η Ιανουαρίου, πάλι ημέρα φυσικά Δευτέρα, ώρα 5, τη δεύτερη μέρα του Αγιανιού, του Αγίου Ιωάννου. Του Αγίου Ιωάννου, το είπα εχθές, είναι η μέρα Κυριακή, θα έχουμε κύκλον. Πρώτο ο Θεός, τον κατά Κυριακήν κύκλο, και τη Δευτέρα, τον κατά Δευτέραν κύκλο. Τώρα, εν ώψη των εορτών, δεν θα είχα τίποτε άλλο να σας πω παρά να σας υπενθυμίσω, για να κατανοήσουμε τις γιορτές αυτές, μία συνειδητοποίηση και ανάμνηση, ή μία ανάμνηση και συνειδητοποίηση των όσων είπαμε εδώ από τα λειτουργικά μας θέματα. Όταν τώρα στις μέρες αυτές που είναι πιο πολλές οι ακολουθίες, προσπαθήσουμε να χαρούμε, να νιώσουμε, να βιώσουμε τη Θεία Λειτουργία, αυτή τη σοφία, ενθυμίστε τι είχαμε πει, ότι είναι η σοφία και δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα ανάλογα λειτουργικά βιώματα τα οποία πρέπει να δημιουργούνται για να υπάρχει μία αφομοίωση και κατανόηση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και γενικότερα της Θείας Λειτουργίας, του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως. Αυτό πρέπει να επιδιώξουμε. Μην ξεχνάμε ότι το ύψιστο γεγονός της ιστορίας θα γιορτάσουμε, που ποτέ πραγματοποιήθηκε, το γεγονός της ενανθρωπίσεως. Ο Χριστός θέλησε με πολλούς τρόπους να παρουσιάσει αυτό το γεγονός της ενανθρωπίσεως σαν μια προσφορά του Θεού, ένα άνοιγμα του Θεού προς τους ανθρώπους, με εικόνες, με παραβολές, με παραδείγματα, με διδασκαλία ποικίλη. Προσπάθησε να το παρουσιάσει αυτό εις τον κόσμο για να τους πει τι ακριβώς είναι αυτή η ενανθρώπιση. Θα μείνω μόνο σε ένα σημείο από το χθεσινό Ευαγγέλιο, με την παραβολή του μεγάλου δείπνου που κάλεσε πολλούς. Αυτός που κάνει το μεγάλο δείπνο δεν είναι παρά ο Θεός, και το δείπνο είναι το γεγονός της ενανθρωπίσεως. Αυτόν τον μεγάλο δείπνο, το γεγονός της ενανθρωπίσεως, και καλεί τους ανθρώπους να το αποδεχθούν το γεγονός αυτό, να προσεγγίσουν στο δείπνο. Το γιατί παρουσιάζει το γεγονός της ενανθρωπίσεως με δείπνο, θα σας έλεγα τούτο: σε ένα τραπέζι που θα πάνε καλεσμένοι δεν θα μείνουν θεατές, αλλά θα πάρουν το έδεσμα και θα το φάνε, που σημαίνει ότι καλούμενοι οι άνθρωποι από το Θεό για το μεγάλο γεγονός της ενανθρωπίσεως δεν θα μείνουν απλοί θεατές, όπως έμειναν οι άγγελοι θεατές της ενανθρωπίσεως, αλλά θα αντιγευτούν την ενανθρώπιση, θα αντιγευτούν, θα το πω πιο ομά, πιο ηλιστικά, και δεν είναι έξω από την πραγματικότητα, γιατί ακριβώς εκφράζει την πραγματικότητα, να τη φάνε την ενανθρώπιση. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, να τη φάνε την ενανθρώπιση, να γίνει δική τους. Με άλλα λόγια, να αφομοιώσουν την ενανθρώπιση. Αυτός ο ενανθρωπίσας Θεός να γίνει ένα με αυτούς.
όταν θα έρθει η ώρα την ερχομένη φορά να αναλύσουμε το χερουβικό ύμνο, θα πούμε ότι οι άγγελοι δοξάζουν το Θεό και ευπρεπίζουν το θρόνο του Θεού, ετοιμάζουν τον θρόνο του Θεού, όπως είδε μάλιστα ο προφήτης Ιεζεκίη το ανάλογο όραμα, ενώ οι άνθρωποι γίνονται θρόνος του Θεού. Οι άγγελοι προετοιμάζουν και οι άνθρωποι γίνονται θρόνος του Θεού. Να έρθει να θρονιαστεί, να έρθει να μείνει αυτός ο Άγιος Θεός μέσα εις αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μεγάλο το γεγονός, πολύ μεγάλο. Όμως εις αυτήν την πρόσκληση, συγγνώμη, εις αυτήν την προσφορά υπάρχει μια πρόσκληση. Έρχεστε ότι έτοιμα εστί πάντα. Όλα λέει είναι έτοιμα. Ελάτε, έρχεστε, ελάτε. Ω αυτό το ελάτε, ποιος θα το περίμενε ποτέ? Ποιος θα το περίμενε ποτέ ότι σε αυτή την προσφορά του Θεού οι άνθρωποι θα έστρεφαν την πλάτη τους, για να μην πω την εχθρική τους διάθεση? Ο ένας με τα χωράφια του, ο άλλος με την εμπορία του, ο άλλος με τις βιωτικές του μέρημνες. Είναι φοβερό, αγαπητοί μου, σε αυτή τη μεγάλη πρόσκληση του Θεού κανείς μην του γυρίσει την πλάτη. Αντιθέτως, όπως οι άγγελοι, έτσι και εμείς να τρέμουμε μπροστά στην προσφορά του Θεού, και τότε να του πούμε: Κύριε, έρχομαι πρώτον να αποδεχθώ δια της πίστεως το μεγάλο γεγονός της ενανθρωπίσεώς σου. Είσαι αυτός ο ενανθρωπίσας Θεός που φτώχεινες για μας. Δεύτερον, όχι να σε ομολογήσω και να πιστέψω, αλλά να σε πάρω και μέσα μου δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και τότε, Κύριε, να είμαι πάντοτε μαζί σου στο αιώνιο, στο ατέλειωτο πανηγύρι της Βασιλείας σου. Εύχομαι καλές γιορτές.